γίνεται, πώς είσαι, τα καλά, τι γίνεται, καλώς σου. Το χειροκρότημα σήμερα είναι για τον Αλκιβιάδη τον Στεφανή. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε για την εκλογή σας. Θυμάστε φίλες και φίλοι όταν είχαμε ξαναβρεθεί εδώ πέρα σε αυτόν τον χώρο μετά την ανακοίνωση της στήριξης της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητα του στρατηγού του Αλκιβιάδη του Στεφανή. Τότε ξεκινούσαμε έναν δρόμο ο οποίος σε πολλούς από εσάς μπορεί να φαινόταν ακόμα δύσκολος. Και πράγματι, το να παρέχεις πολιτική στήριξη σε ένα πρόσωπο που δεν είναι ο εκλεγμένος περιφερειάρχης, που διεκδικεί την περιφέρεια, δεν είναι ποτέ μια εύκολη απόφαση, αλλά πρέπει να σας πω ότι σήμερα αισθάνομαι περισσότερο παρά ποτέ δικαιωμένος για αυτή την επιλογή μας. Και ήθελα να βρεθώ μαζί σας, επιστρέφοντας από την τριμερή συνάντηση την οποία είχα με τους πρωθυπουργούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Βάρνα, να κάνω αυτήν την σύντομη στάση εδώ στη Μυτιλίνη, για να επαναλάβω πόσο σημαντικό θεωρώ να ολοκληρώσουμε την επόμενη Κυριακή αυτό το οποίο ξεκινήσαμε χθες και να εκλέξουμε τον Αλκιβιάδη τον Στεφανή, τον επόμενο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Δεν αφήνουμε πράγματα στη μέση, όντως. Και επειδή έχουμε μια καλή εμπειρία στο να κερδίζουμε εκλογές, είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη φορά πάλι νικητές θα είμαστε. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε πολιτικό περιεχόμενο στις εκλογές για τις 13 περιφέρειες. Και νομίζω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή. Οι Έλληνες πολίτες με τον τρόπο τους επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία, στηρίζοντας τις επιλογές τις οποίες κάναμε και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Σε κάποιες δε πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα ήταν και άκρος εντυπωσιακά. Στην Αττική ξεπεράσαμε το 45%, στην Κεντρική Μακεδονία ξεπεράσαμε το 60%. Αν σας έλεγα πριν από 5 χρόνια ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μια περιφέρεια η οποία ήταν ανέκαθεν αριστερόστροφη, θα έπαιρνε 60%, γιατί αυτό το ποσοστό πήραμε, θα λέγατε μάλλον ότι έχω βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Πετύχαμε όμως και αυτόν μας τον στόχο. Κερδίσαμε 7 περιφέρειες από την πρώτη Κυριακή, αλλά προφανώς δεν σταματάμε εδώ. Θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες και να στηρίξουμε εκείνους τους περιφερειάρχες τους οποίους δώσαμε ανοιχτή πολιτική στήριξη. Γι' αυτό λοιπόν είμαι σήμερα εδώ. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα όσα έχω πει για τον Αλκιβιάδη τον Στεφανή, με τον οποίο είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με πολλές διαφορετικές ιδιότητες. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά μεθοδικός, εξαιρετικά οργανωμένος. Νομίζω το διαπιστώσατε και εσείς εδώ από τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε όλη του την προεκλογική εκστρατεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα για το Βόρειο Αιγαίο, έχει πάθος για αυτό το οποίο κάνει και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι ένας εξαιρετικός περιφερειάρχης. Και χρειαζόμαστε, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία, περιφερειάρχες οι οποίοι να βρίσκονται στο ίδιο κεντρικό μήκος κύματος με την κυβέρνηση. Διότι οι περιφερειάρχες θα κληθούν να διαχειριστούν σημαντικούς πόρους και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να μοιραζόμαστε το ίδιο αναπτυξιακό όραμα για τις περιφέρειες της χώρας. Πόσο μάλλον όταν συζητάμε για μια πολύ ευαίσθητη περιφέρεια, όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο. Διότι εδώ πέρα το διακύβευμα δεν είναι μόνο η αναπτυξιακή δυναμική. Εδώ πέρα έχουμε και άλλα ζητήματα εθνικού περιεχομένου, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τα τραγικά γεγονότα τα οποία εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας. Αυτήν την αδιανόητη επίθεση με απίστευτες εικόνες βαρβαρότητας εις βάρος απλών Ισραηλινών πολιτών, μια επίθεση την οποία καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή με τον πιο απερίφραστο τρόπο, αναγνωρίζοντας απόλυτα το δικαίωμα στο Ισραήλ σε αυτοάμυνα. Όμως όλα αυτά μπορούν να έχουν άλλες παράπλευρες εξελίξεις. Γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα του 2019, θέσαμε ως κεντρικό στόχο
την επιβολή μιας αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής και σε μεγάλο βαθμό πετύχαμε το στόχο μας. Θυμάστε την κατάσταση που επικρατούσε εδώ πέρα στα νησιά σας και το τι συμβαίνει σήμερα. Για να μην βρεθούμε όμως πάλι αντιμέτωποι με αντίστοιχες καταστάσεις, θα πρέπει να επιμείνουμε ακριβώς σε αυτή τη γραμμή την οποία έχουμε χαράξει. Δίκαιη αλλά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική με έμφαση στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων. Έκανα μεγάλη προσπάθεια, φίλες και φίλοι, για να μπορέσω να πείσω την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει επιτέλους το αυτονόητο. Δεν θα είναι οι άθλιοι διακινητές αυτοί που θα καθορίζουν ποιος μπαίνει στην Ευρώπη. Και έχουμε πια μια συνολική ευρωπαϊκή στήριξη σε αυτήν την πολιτική την οποία ακολουθούμε. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, φίλες και φίλοι, την πολυπλοκότητα των προκλήσεων και καταλαβαίνετε γιατί, ειδικά εδώ, στο Βόρειο Αιγαίο, αυτή η μάχη έχει την ξεχωριστή της σημασία. Θέλω, λοιπόν, να σας παρακαλέσω αυτές τις 6 μέρες που έμειναν να κάνουμε όλες και όλοι μαζί αυτήν την τελική προσπάθεια. Πιστεύω ότι αν μας λέγατε πριν από 2 μήνες ότι το αποτέλεσμα θα ήταν αυτό το οποίο έβγαλε η χθεσινή κάλπη, μάλλον θα λέγατε ότι είμαστε πάλι υπερβολικά αισιόδοξοι. Πετύχαμε όμως να μπορέσει ο Αλκιβιάδης και ο συνδυασμός του να μπει καθαρά πρώτος στο δεύτερο γύρο. Και τώρα, την επόμενη Κυριακή, θα πάμε όλοι μαζί να τον εκλέξουμε περιφερειάρχη, να αφήσουμε στην άκρη, παρακαλώ, τις όποιες. Να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες στεναχώριες, τις όποιες πίκρες που πάντα, το γνωρίζω καλά, μπορεί να υπάρχουν όταν μιλάμε για τοπικές εκλογές. Είμαι και εγώ αρκετά χρόνια στην πολιτική, να ξέρω ότι αυτά συμβαίνουν, αλλά αυτή τη στιγμή να δούμε το μείζωνα στόχο και ο μείζωνα στόχος δεν είναι άλλος από το να κερδίσουμε την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Κλείνω λέγοντας σας ότι αισθάνομαι και πάλι απόλυτα δικαιωμένος για αυτήν την επιλογή την οποία κάναμε. Και είμαι σίγουρος ότι το βράδυ της Κυριακής, εδώ στο Βόρειο Αιγαίο, εδώ στη Μυτιλίνη, θα γιορτάσουμε μαζί μια μεγάλη νίκη και ο Αλκιβιάδης θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης. Στρατηγέ, έχεις το λόγο. Λίγο περίεργα νιώθω να περπατώ και να κρατώ το μικρόφωνο, αλλά αφού το κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός, θα προσπαθήσω να το κάνω κι εγώ. Εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στο όμορφο νησί της Λέσβου. Καλώς ήρθατε στο Βόρειο Αιγαίο. Θέλω να σας πω ότι ανάμεσά σας είναι οι 38 υποψήφοι και τους παρακαλώ να σηκωθούν όρθιοι να τους δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα. Και επίσης και οι 3 από την Χίο που έχουν έρθει να μας επισκεφθούν. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τους ανθρώπους αυτούς και το έργο τους και πραγματικά τους συγχαίρω για τον εξαιρετικό αγώνα που δώσανε. Όπως είπατε και εσείς, πριν να καλωσορίσουμε και τους 3 κυρίους υπουργούς που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Όπως είπατε και εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, πριν από 2 μήνες, πριν από 87 ημέρες ακριβώς, ξεκινήσαμε τον αγώνα αυτό. Έναν αγώνα πολύ δύσκολο. Να σας πω μόνο ότι έσφιξα το χέρι σε πάνω από 20.000 ανθρώπους, γιατί έχω καταγεγραμμένους με ποιους έχω μιλήσει και τους θυμάμαι όλους και νομίζω το ξέρετε αυτό. Από αυτούς είδα ιδιαίτερα 1.800 ανθρώπους, από τους οποίους επέλεξα τους 89 που κοσμήσανε το συνδυασμό μου και βεβαίως είμαι πολύ χαρούμενος και τους ευχαριστώ γιατί και εκείνοι με επέλεξαν. Αυτό δεν είναι μονόδρομος, δεν είναι εγώ επιλέγω κάποιον. Είδα στα μάτια τους ότι και εκείνοι δεχθήκανε, δημιουργήσαμε μια χημεία και τους κοιτώ τώρα και βλέπω ότι κουνάνε και αυτοί το κεφάλι τους, ότι είναι αμφίδρομο αυτό. Δεν είναι μόνο εγώ να θεωρήσω ότι μπορούν να συνεργαστούν μαζί μου, αλλά να θεωρήσουν και αυτοί. Κάναμε λοιπόν μια τεράστια πορεία, επισκεφθήκαμε πάνω από 200 χωριά. 214 είναι τα χωριά του Βορείου Αιγαίου. Πρέπει να έχουμε επισκεφθεί πάνω από 195. Και το γενικό συμπέρασμα, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι το ακόλουθο. Οι άνθρωποι όλοι είδανε την υποψηφιότητά μας με ανακούφιση. Θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να γίνει μια αλλαγή στο Βόρειο Αιγαίο. Θεωρούν ότι έχουν μείνει πίσω, κοιτάνε την υπόλοιπη Ελλάδα και βλέπουν τα θαυμαστά πράγματα που γίνονται και κάνουν το εξής ερώτημα. Τι λείπει σε εμάς για να προχωρήσουμε μπροστά? Δεν έχουμε υπέροχους ανθρώπους, δεν έχουμε ανθρώπους με όραμα, δεν έχουμε υπέροχο τόπο. Γιατί εμείς μένουμε πίσω? Εμείς είμαστε σε θέση να τους δώσουμε τη λύση. Εκείνο το οποίο προσφέρουμε είναι σκληρή δουλειά, όραμα, σχέδιο, μια δυνατότητα να ονειρευτούν ακουμπώντας πάνω στο όραμα της περιφέρειας. Μια περιφέρεια με εξωστρέφεια, μια περιφέρεια η οποία θέλει να κρατήσει τους νέους ανθρώπους εδώ στα νησιά, θέλει οι νέοι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την οικογένειά τους εδώ,
θέλει να έχουν τη δυνατότητα να ονειρευτούν και να είναι υπερήφανοι για τον τόπο τους. Και αυτό εμείς θα το εξασφαλίσουμε. Επί 45 χρόνια, εκείνο το οποίο έκανα ήταν να φροντίζω για την ασφάλεια της χώρας. Αλλά τι καλύτερος τρόπος να φροντίζει για την ασφάλεια μέσα από την πρόοδο και την ευημερία. Άρα λοιπόν και τώρα αυτό θα κάνουμε. Θα ασφαλίσουμε τον τόπο μας, εκμεταλλευόμενοι πιστώσεις εθνικές αλλά και πιστώσεις ευρωπαϊκές, έτσι ώστε να θωρακιστούμε. Γιατί η επένδυση, η πρόοδος είναι ο καλύτερος τρόπος για να είμαστε ασφαλείς. Περίεργη εποχή που ζούμε. Προβλήματα πολλαπλά. Η κλιματική αλλαγή μας φέρνει καθημερινά και μία κρίση να διαχειριστούμε. Και δυστυχώς η περιφέρεια δεν έχει αναλάβει τα αναγκαία μέτρα που όφιλε και πρέπει να λάβει. Είναι το πρώτο θέμα που θα ασχοληθούμε την επόμενη μέρα, μαζί με το ότι το έχω πει από την πρώτη στιγμή αυτό. Εκείνο το οποίο θέλω και το θέλουμε όλοι είναι ο πολίτης του Βορείου Αιγαίου να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στην περιφέρεια. Να ξέρει ότι όταν θα πάει εκεί θα βρει τον υπάλληλο να τον εξυπηρετήσει. Αυτό θα γίνει στην ώρα του. Θα έχει ένα χειρισμό και μια αντιμετώπιση με σεβασμό. Όταν θα στέλνει μια επιστολή θα ξέρει ότι η περιφέρεια θα του απαντά. Όταν θα ψάχνει να βρει κάποιο στο τηλέφωνο θα ξέρει ότι θα τον βρει στην άλλη άκρη του σύρματος. Αυτό είναι μια δέσμευσή μας, διότι η οργάνωση, η αποτελεσματικότητα, η γρήγορη λήψη απόφασης, η διαχείριση καταστάσεων κρίσεως είναι κάτι το οποίο έχουμε μάθει να κάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Και επίσης είναι και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Με ρωτάνε πολλοί και με ρωτάτε κι εσείς και με ρωτάνε και όλοι οι δημοσιογράφοι πολλές φορές το εξής ερώτημα, το οποίο πραγματικά με αφήνει έκπληκτο. Πόσο καλά είσαι σε θέση να μαλώσεις με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό? Πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο έκπληξη μπορεί να φέρει. Και το μεταφράζω στην καθημερινότητά μας. Έχεις δύο παιδιά. Βλέπεις τα παιδιά σου να μαλώνουν και τους λες, παιδιά, σταματήστε λίγο να σας δείξω πώς μπορείτε να μαλώσετε καλύτερα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε το περιβάλλον μας. Ο Περιφερειάρχης τι είναι? Είναι ο συνδετικός κρίκος της κεντρικής εξουσίας, της κεντρικής κυβέρνησης με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους. Ο Περιφερειάρχης είναι εκείνος ο οποίος θα πάει να συνοηθεί, να συνεργαστεί, να βρει λύσεις με βάση το μεγάλο όραμα της κυβέρνησης και του τόπου. Αντί λοιπόν να βρίσκουμε τρόπους να λύνουμε τα θέματά μας, εμείς θα ψάξουμε να βρούμε τρόπους να μαλώσουμε καλύτερα. Έτσι λύνουμε τα προβλήματά μας. Εκείνο το οποίο προβάλλω εγώ ως βασικό μου επιχείρημα είναι η δυνατότητα να δίνω λύσεις. Και η δυνατότητα να δίνω λύσεις για το καλό σας, για τον τόπο. Η δυνατότητα να δίνω λύσεις για το καλό της πατρίδας. Και αυτό θα κάνουμε όλοι μαζί. Η επόμενη μέρα, αγαπητοί μου φίλοι, θα είναι θαυμαστή. Θα ξαναφέρουμε το φως στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ξαναφέρουμε την ελπίδα. Θα ξαναφέρουμε. Οραματίζομαι ένα τόπο που μπορούμε να συνδέσουμε μεταξύ τους τα σημεία, τις κουκίδες υπερηφάνειας, οι οποίες υπάρχουν σε κάθε μέρος. Μία αγρότησα η οποία κάνει μια επένδυση που της δώσαν 4.000 ευρώ οι γονείς της για να κάνει κάτι καλύτερο. Μία άλλη η οποία έχει σπουδάσει γεωπόνος και βρήκε 3 βότανα και αυτά τα βότανα τώρα τα εξάγει σε 7 χώρες της Ευρώπης. Και ρωτάς ποιος σε βοήθησε και σου λέει κανένας. Ποια είναι η επιχείρησή σου, εγώ, ο σύζυγός μου και η εξαδέλφη μου? Αυτές όλες τις μικρές εστίες υπερηφάνειας θέλουμε να τις συνδέσουμε για να μείνουν οι νέοι στον τόπο μας. Για να κάνουμε πράγματα. Εάν δεν επενδύσουμε στην καινοτομία, πώς θα κρατήσουμε τους νέους εδώ? Εάν δεν βρούμε νέους τρόπους να προσεγγίσουμε αυτά τα θαυμαστά προϊόντα που έχουμε εδώ, το λάδι, την ελιά, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα γεωργικά προϊόντα, τη μαστίχα, την ινοπία, την αλεία, πώς θα μείνει ο κόσμος εδώ? Και βεβαίως τον τουρισμό. Το όραμα λοιπόν αυτό είναι. Το όραμα είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους οι νέοι να μείνουν εδώ εκμεταλλευόμενοι δύο βασικά πράγματα. Τον εθνικό προϋπολογισμό και τον ευρωπαϊκό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε δύο κυρίαρχους πυλώνες δίνει χρήματα. Στην καινοτομία, η οποία ακουμπά τους νέους μας, και σε όλα τα θέματα που άπτονται της κλιματικής ασφάλειας. Και τα δύο και στα δύο υστερούμε χαρακτηριστικά στο Βόρειο Αιγαίο. Κλείνω λέγοντας τα εξής. Εκείνο το οποίο θα ήθελα είναι να αναλογιστείτε το ακόλουθο. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μείνει σε αυτόν τον τόπο τόσες χιλιάδες χρόνια γιατί έχουμε κυρίαρχα δύο πράγματα. Την πίστη μας στο Θεό και την αγάπη μας στην πατρίδα. Η αγάπη στην πατρίδα πρέπει να είναι ρεαλιστική και πρακτική.
πρέπει να εκφράζεται με τρόπους καθημερινούς και να το δείχνουμε στην πράξη. Αγάπη στην πατρίδα σημαίνει βοηθώ τον διπλανό μου. Αγάπη στην πατρίδα σημαίνει ότι βάζω το εγώ κατά από το εμείς. Αγάπη στην πατρίδα σημαίνει ότι κάθε μέρα προσπαθώ να βελτιώσω τον τόπο μου και να τον παραδώσω καλύτερο στα παιδιά μου. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, θα κληθούμε να κάνουμε όλοι. Να κοιτάξουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας στα μάτια και να πούμε, αγαπητοί μου, σας παραδίδω μία Λέσβο, μία Χίο, μία Σάμο, μία Ικαρία, μία Λίμνο και τα υπόλοιπα νησιά μας καλύτερα από ό,τι τα πήραμε εμείς. Φιλάμε σύνορα και θα το δείξουμε με τον τρόπο αυτό. Την επόμενη Κυριακή θα είμαστε νικητές για το καλό της πατρίδας. Θα είμαστε η περιφέρεια όλων των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου. Και το χρώμα της περιφέρειας θα βαφτεί ένα γαλανόλευκο, όπως είναι η σημαία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεστε, όλα καλά. Να χαρούμε. Τελευταία, καμέρες θα βλέπω λίγο πιο πέσιο. Είμαστε καλά, πάμε καλά. Είμαστε καλύτερα. Πάμε. Ξέρετε, έχετε την απόλυτη στήριξή μας και το θαυμασμό μας για αυτά που κάνετε. Και να ξέρετε ότι συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε και εμείς είμαστε εδώ. Γεια σας.